Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χβάλα λέπο, γκοσπόδινε πρετσεδάβαιουτσι. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την υποδοχή σας. Ζαχβάλιουμ βασε να βάσιμ λέπιμ ρέτσιμα ή βάσιμ δότσεκου. Επιτρέψτε μου όμως πριν ξεκινήσω να κάνω μια αναφορά. Допустите ми пре него што почнем да нешто кажем. Σε μια μεγάλη δυσκολία που τούτες τις ώρες αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και έχει να κάνει με τρία παράλληλα πύρινα μέτωπα στην Αττική. A reč je o velikom požaru, o tri velika požara koje imamo na Atici u Grčkoj. Πληροφορήθηκα μόλις προσγειώθηκα στη χώρα σας ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αττική με τρία παράλληλα πύρινα μέτωπα. Είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Όλες οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις επιχειρούν. Ja sam čim sam stigao u vašu zemlju informisan o tim požarima i u stalnom se komunikaciji sa nadležnim ministrima i sve naše raspoložive snage su okrenute gašenju tih požara na Atici. I htelo na pistevo ti parati sa diksos kjerkes sinthikes da kataferume na kanume oti ne dinato, antropinos dinato, prokimenu na tethun ipo elenho ta metopa tis fotjas, para to gjegonos oti με προβληματίζει, προβληματίζουν οι παράλληλες αιστείες τόσο ανατολικά όσο και δυτικά της Αττικής. Želim da verujem da i pored teških vremenskih uslova uspećemo da stavimo pod kontrolu te požare, iako sam prosobno zabrinut zbog nekih frontova koje imamo na istoku i na zapadu Atike. Η σκέψη μου είναι εκεί, αλλά βρίσκομαι σήμερα εδώ. Moje misli su tamo, ali ja se od danas nalazim ovde. Για έναν πολύ σημαντικό λόγο, ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού μετά από πολλά χρόνια στην χώρα σας, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Из jednog razloga, ovo je prva poseta jednog grčkog premijera posle mnogo godina vašoj zemlji, Bosni i Hercegovini. Και θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο για την πρόσκληση, όσο και για την τιμή που μου κάνετε, αλλά και την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς και στις χώρες μας. Želim da vam se zahvalim kako na pozivu, tako i na mogućnosti da sadržajnije razgovaramo o daljoj saradnji i razvoju odnosa naših zemalja. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα περίοδο μετά από 8 χρόνια που αντιμετώπισε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Σήμερα εξέρχεται από αυτήν και ξαναπιάνει το νήμα μιας ενεργητικής και επικοδομητικής παρουσίας στην περιοχή των Βαλκανίων. Grčka posle 8 godina izlazi iz jednog teškog perioda ekonomske krize i kao da ponovo uzima u ruke konac trag prisustva i ekonomskog razvoja na Balkanu. Sa fo to plesio theorume εξαιρετικά σημαντικό να επανεκκινήσουμε τις σχέσεις μας με όλες ανεξαιρέτως τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, επιχειρώντας, επιδιώκοντας να έχουμε έναν επικοδομητικό ρόλο για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην κοινή μας γειτονιά. U tom okviru smatramo da je izuzetno značajno da ponovo pokrenemo naše odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana i da podvučemo ojačanu ulogu koju stiče naša zemlja u promociji mira, bezbednosti i stabilnosti u našem zajedničkom susedstvu. Pistevo ti i prospathijas po katavala me to proegumeno djastima ja tin epilisi krisimon anihton zitimaton po aforusan tin Ellada me gitonikes hores τόσο σε ό,τι αφορά το νοματολογικό, όσο όμως και τα εκκρεμή ζητήματα με την Αλβανία, οι πρωτοβουλίες αυτές ξεκλειδώνουν την επανεκκίνηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Smatram da sa našim inicijativama za rešavanje problema kako u odnosima sa Albanijom, tako i oko tog pitanja naziva, da je Grčka na taj način, da tako kažem, otključara i ponovo pokrenula takozvanu agendu Tesalonikije u okviru kojih je i inicirana evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Eci simera, meta po arketa hronja stasimotitas, morume na milame ksana ja mja ishkiri proptiki, ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες της περιοχής,
η οποία στηρίζεται ενεργά και καθοριστικά από την Ελλάδα. Tako posle dužeg niza godina možemo ponovo da govorimo o jednoj snažnoj evropskoj perspektivi za zemlje regiona koja se zasniva, koju podržava aktivno i odlučujuće i Grčka. Η στήριξή μας στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ζεγοβίνης ήταν και παραμένει ακλόνητη. Naša podrška stabilnosti, razvoju i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine bila je i ostaje neupitna. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο, στο παρελθόν, η Ελλάδα είχε συνεισφέρει ουσιαστικά τόσο με πόρους οικονομικούς, όσο και με στελέχωση, τόσο σε ό,τι αφορά την άμυνα, κυρίως όμως ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική και την ανοικοδόμηση της Βοσνίας και Ζεγοβίνης. Grčka je što se toga tiče doprinela ekonomski kako u odbrani, tako isto tako odbrani i bezbednosti, tako isto tako i obnovi, posleratnoj obnovi Bosne i Hercegovine. Θέλω να το επισημάνω αυτό, καθότι είναι και σε συμβολικό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο σημαντικό. Το εσνάτσενο κάκο να συμβολικό, τάκο είναι σούστινσκο μνιβό. Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ μια σειρά από δράσεις ανοικοδόμησης και αποκατάστασης πολλών σχολικών κτηρίων στην Σεμπρένιτσα. Grčka je pomogla izgradnju i obnovu razrušenih mnogih školskih zgrada u Srebrenici. To nosokomijon sto Sarajevo ke sto Kasindo. Bolnicu u Sarajevu i u Kasindolu. Ορθόδοξων ναών και τεμένων και βέβαια του εμβληματικού αυτού έργου που αφορά την ανέγερση του κυβερνητικού κτηρίου 3 των κοινών θεσμών, ένα κτίριο που έχει ονομαστεί και κτίριο φιλίας των λαών μας. Isto tako pomogla je obnovu pravoslavnih crkava, džamija, a naravno i obnovu te vladine zgrade 3 zajedničkih institucija koja je i nazvana zgradom prijateljstva naših naroda. Sto plesio avto thelo na ipogramiso oti Elada sinehizi na stirizi tis diskoles prospathies που καταβάλλεται για τη συμφιλίωση και σταθερότητα, καθώς και να στηρίζει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθείτε στους θεσμούς σας για να δημιουργήσετε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. U tom okviru želeo bih da podvučem da Grčka podržava teške napore koje ulažete u cilju pomirenja i stabilnosti kao i značajne reforme koje se odnose na vaše institucije i na unapređenje i jedan novi razvoj. Me ton proedro tu Simvuli ton Ipurgon, ton kirio Zvizdic, simfonisame na aksiopiisume to mnimonio katanoesis που υπογράψαμε το 2013, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, τη μεταρρυθμιστική, με τεχνογνωσία. Sa predsedavajućim gospodinom Zvizdićem dogovorili smo se da aktiviramo memorandum o razumevanju iz 2013. kako bismo podržali ove napore u oblasti prenosa tehnologije. Sve ti afora tis dimerizma sjesis, epanergopisame prosvata ti ginidi Ipurgiki Epitropi. Što se tiče naših bilateralnih odnosa, ponovo smo pokrenuli nedavno zajedničku međuministarsku komisiju. Οργανώνοντας και επιχειρηματικό φόρουμ. Οργανιζούγηκε η πόσλωμνη φόρουμ. Ενώ τα εμπορικά μας επιμελητήρια υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. Α, νάσε πρίβρενε τρκοβινσκε κόμορε σου ποτπίσαλε η πρωτόκολλο σαράδνη. Θεωρώ όμως ότι έχουμε πολύ σημαντικά περιθώρια που πρέπει να τα εξαντλήσουμε σε ό,τι αφορά την προώθηση νέων ελληνικών επενδύσεων στην Βοσνία και Ζεγοβίνη. Σμάτραμε ότι είμαμε značajne mogućnosti za promociju i unapređenje novih grčkih investicija u Bosni i Hercegovini. Ιδιαίτερα θα έλεγα στους τομείς των υποδομών και μεταφορών, στον τομέα της ενέργειας, αλλά και των αγροτικών προϊόντων, αλλά και του τουρισμού. Posebno bih se osvrnuo na sektore infrastrukturnih radova, transporta, energetike, poljoprivrednih proizvoda, ali i turizma. Και συμφωνήσαμε ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να κρατήσουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας για να
προωθήσουμε αυτή την κοινή ατζέντα. Договорили smo se da od sada i u budućnosti treba da imamo jedan otvoreni kanal za saradnju da bismo unapredili tu saradnju i tu agendu. Και να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έξω από αυτό και έργα υποδομών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία, την ειρήνη, την σταθερότητα και την συνανάπτυξη στην περιοχή μας. I da iskoristimo sve investicione mogućnosti kako iz Evropske unije, ali ne samo iz Evropske unije, a sve u cilju mira, stabilnosti i razvoja u našem regionu. Σε αυτό το πλαίσιο η συζήτηση για το δίκτυο Ιωνίου Αδριατικής έχει ιδιαίτερη σημασία. Od posebnog značaja je razgovor o mreži, Jadransko-Jonskoj mreži. Αλλά βεβαίως και η κοινή μας βούληση να προωθήσουμε το επόμενο διάστημα απευθείας πτήση ανάμεσα στις πρωτεύουσες των χωρών μας, στην Αθήνα και το Σαράγεβο. Ali naravno tu je i naša zajednička, značajna je i naša zajednička želja da u budućnosti imamo direktne letove između glavnih gradova naše dve zemlje, Atine i Sarajeva. Klino legodas od ja mene je ιδιαίτερη tιμή na vriškome sta vti din istoriki poli tis Bosnijas ke Zegovini, sto Mostar. Završavam navodići da je za mene posebna čast da se nalazim u ovom istorijskom gradu Bosne i Hercegovine u Mostaru. Mja poli pu simbolizi pola. Jednom gradu koji je simboličan za mnogo toga. Και μια γέφυρα που συμβολίζει πολλά. Sa jednim mostom koji je takođe simboličan za mnogo toga. Ima višestranu simboliku. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο που θα μου απονείμεται. Za mene je velika čast ova nagrada koja će mi biti dodeljena. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύω ότι αυτό που συμβολίζει η επίσκεψή μου αλλά και η προσπάθειά μας σε αυτή την ιστορική πόλη και στην ιστορική γέφυρα, είναι ότι χρέος των πολιτικών δυνάμεων, των κυβερνήσεων, είναι να στείνουν γέφυρες ανάμεσα στους λαούς και όχι να γκρεμίζουν τις γέφυρες. Pre svega, smatram da je cilj ove moje posete da je dužnost političara da grade mostove, a ne da uništavaju mostove među narodima. Και μη σε εδώ βρισκόμαστε για να καταθέσουμε την κοινή μας βούληση να εργαστούμε για την οικοδόμηση νέων δρόμων, γεφυρών, συνεργασίας, συνανάπτυξης στην προοπτική της προόδου, της ευημερίας και της σταθερότητας. A mi smo ovde da pokažemo da je naš cilj izgradnja novih puteva, novih mostova na putu napretka i razvoja za naš region. Sada kaže to Thelma. Hvala vam najtoplije. Hvala vam puno, izjave za medije su završene. Tako je. Samo ovde ispred da se još jedna.